centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους Καστοριανούς και εύχομαι να περάσει δύσκολη μπόρα. Είναι τα θέματα που ειδικά οι δύο νομοί μας έχουμε, τα πολύ σοβαρά θέματα και τα δύο νοσοκομεία μας, κύριε Σημαδράκο. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί όντως το νοσοκομείο στην Απτολεμαΐδα να ήταν το νοσοκομείο αναφοράς, αλλά θα λέγαμε αυτά που ακούστηκαν περισσότερο ή πάλεψαν, θα λέγαμε, πολύ παραπάνω και από τις ίδιες τις δυνάμεις ήταν τα νοσοκομεία Καστοριάς και Κοζάνης. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, το πρόβλημα ήταν στην Καστοριά και στην Κοζάνη. Ναι, πρώτα στην Καστοριά, και πρέπει να συγχαρούμε το ιατρικό προσωπικό, τους νοσηλευτές, τους τραυματοφορείς και όλο το διοικητικό προσωπικό για την μάχη που έδωσαν και δίνουν ενάντια σε έναν αόρατο εχθρό, έτσι όπως είναι γνωστό. Και σε ένα σύστημα γενικότερα που υπάρχει, έχει γενικότερα μια υποβάθμιση και αξίζουν συγχαρητήρια και τα εύσημα, γιατί έχουν υπερβάλει τον εαυτό τους και προσπαθούν να προσφέρουν όσο μπορεί ο καθένας. Μάλιστα. Βέβαια δεν είναι ώρα για τέτοια, δεν είναι ώρα για τέτοιες συζητήσεις όπως αναφέρεται και για το σχεδιασμό των νοσοκομείων και για οτιδήποτε γενικότερα για το σύστημα. Όχι, αλλά απλώς, είναι ένα θέμα που σηκώνεται πολύ τώρα στην Κοζάνη. Ναι, επειδή μου το έχουν αναφέρει, γιατί τώρα, γιατί θα το πω άλλη μια φορά, γιατί η υγεία δεν έχει ούτε ώρα, ούτε χρόνο, ούτε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Υπήρξε ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε και την Καστοριά και την Κοζάνη και είδαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην υποστήριξη των δομών υγείας. Τι να πούμε δηλαδή, να μην το συζητήσουμε? Ευνοείται θα το συζητήσουμε. Όπως παράδειγμα και το Υπουργείο Υγείας εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας πριν από δύο μέρες να ξεκινήσει την διαδικασία της εξεύρεσης χώρων για τα τέχνη δημοπράτησης της προσθήκης τμήματος. Και εδώ στην Καστοριά φαίνεται θα είναι το κεφία παραδείγματος. Εντάξει. Δηλαδή για εκείνη την ημερομηνία, μάλλον για εκείνη την ενέργεια είναι ο κατάλληλος χρόνος, και για αυτό που λέμε εμείς δεν είναι κατάλληλος χρόνος? Όχι βέβαια. Εδώ λοιπόν να σταθούμε, γιατί και το Μαμάτσιο στην Κοζάνη και της Καστοριάς είναι δύο νοσοκομεία που αναπτύχθηκαν πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Προσθήκη στην προσθήκη, κομμάτι με το κομμάτι, έγινε αυτό το πράγμα που βλέπουμε και για την Καστοριά και για την Κοζάνη. Θυμίζω η συζήτηση για νοσοκομείο καινούριο στην Καστοριά είχε ανοίξει πριν χρόνια με υπουργό υγείας τότε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν ευωδόθηκε αυτή η κινητοποίηση τότε των φορέων, οι οποίοι τοπικά, κύριε Σημαδράκο, είχαν αναλωθεί περισσότερο στην τοποθεσία που θα πρέπει να είναι αυτό το νέο νοσοκομείο παρά στην ουσία που ήταν το ίδιο το νέο νοσοκομείο. Εσείς τώρα με αφορμή αυτά τα γεγονότα θέλετε ένα καινούργιο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Επανέρχεται μοιραία λοιπόν και από την Καστοριά μια παλιότερη ιδέα και πρόταση να μπορέσουμε να θωρακιστούμε καλύτερα ως γεωγραφικός χώρος, να γίνει ένα δυνατό νοσοκομείο. Η τοποθεσία τη συζητάμε, αλλά μια τοποθεσία σαν την Πάρα που θα μπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση και η Καστοριά και τα Γραβενά και η Κοζάνη. Ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο με όλα όσα πρέπει να έχει ένα δυνατό νοσοκομείο να καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες μιας περιφέρειας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν εσείς θέλετε αποκλειστικά νοσοκομείο για την Κοζάνη ή αν συζητάτε και μια τέτοια πιο διευρυμένη πρόταση. Κοιτάξτε, για να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, εμείς ως παράταξη, εγώ ως επικεφαλής συνδυασμού, τον Δεκέμβρη του 2018 ήμουν αυτός ο οποίος έθεσε ως σημαία την ανέγερση ενός σύγχρονου νοσοκομείου στο Δήμο Κοζάνης που θα στεγάσει το Μαμάτσιο νοσοκομείο. Και από εκεί πέρα οι χώροι του Μαμάτσιου νοσοκομείου μπορούν να εκμεταλλευτούν για 1.200 για 1.200 ας πούμε πράξεις και ενέργειες. Από εκεί και πέρα ξανατέθηκε το ζήτημα πριν από 2 μήνες περίπου
μετά τη συνέντευξη τύπου που είχε γίνει, με την έννοια που ήταν ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει για το νέο νοσοκομείο, και είπα όχι άλλα μπαλώματα. Αυτό που έχω ως χρέος και ως ηθική υποχρέωση, θα έλεγα, προς τους δημότες του Δήμου Κοζάνης, είναι να αναδείξω ζητήματα που αφορούν και απασχολούν το Δήμο Κοζάνης, και ένα από αυτά είναι και οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο σημερινό νοσοκομείο, στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Συμφωνώ με όσους λένε ότι δεν κάνουν τα κτίρια και τα τουβάρια τους το νοσοκομείο, το κάνουν οι γιατροί. Ναι, συμφωνώ. Γενικώς, αλλά και οι γιατροί νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό πρέπει να έχουν το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας. Νοσοκομεία τα οποία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στηρίζονται στις προσθήκες και στις χωρίς προγραμματισμό ενέργειες, πρέπει, έχουν περάσει εκείνα τα χρόνια, καλώς γίνανε ό,τι γίνανε, αλλά μιλάμε τώρα πλέον για σύγχρονα νοσοκομεία που θα έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο και προσανατολισμό. Ο Δήμος Κοζάνης είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος της Περιφέρειας, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκεί καταλήγουν οι οδικοί άξονες, εκεί καταλήγει η δημόσια διοίκηση, εκεί καταλήγει η γενικότερα οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς πρέπει κάποια στιγμή, πρέπει εδώ και τώρα, να συζητήσουμε για τη νέα δομή που θα στεγάσει το νέο νοσοκομείο Κοζάνη. Τώρα, άρα μιλάτε μόνο για Κοζάνη. Το πού θα γίνει. Το πού θα γίνει όμως, γιατί και η μπάρα, ας πούμε, Κοζάνη ανατολικά είναι. Ανατολικά της πόλης. Αν θα γίνει, δεν είναι θέμα να καθίσουμε να πούμε, όπως γινόταν στο παρελθόν, ότι πρέπει να κάνουμε ένα δημαρχείο στη μέση του Δήμου για να μπορούν όλα τα χωριά να πάνε. Το ζήτημα είναι πού μπορεί να εξυπηρετήσει. Και μπορεί να εξυπηρετήσει ένα νοσοκομείο εκεί που καταλήγουν οι οδικοί άξονες, εκεί που καταλήγει να είναι κοντά σε ένα μητροπολιτικό κέντρο. Εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας. Απλώς εγώ δεν θα είμαι αυτός ο οποίος θα προκρίνω την θέση. Σωστά, αλλά. Επειδή διατελέσατε, ειδικοί, ας πούμε, και αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν ειδικοί, ειδικοί οι οποίοι θα ορίσουν σύμφωνα μελέτες σκοπιμότητας, δημόσιου συμφέροντος, του θέματος της υγείας, θα καθίσουν κάτω, θα πούνε είναι ανατολικά της πόλης, δυτικά της πόλης, βόρεια, νότια. Δηλαδή, πάντως θα είναι σίγουρα εκτός πόλης. Δεν μπορεί να μιλάμε για νοσοκομείο που αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρκινγκ και είναι μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Και ούτε να κάνουμε προσθήκες και να κάνουμε πόσους ορόφους νοσοκομείο. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας, είναι ένα θέμα που... Το λέω αυτό διότι θα μπορούσαμε, αν συμφωνούσαμε, έναν χώρο που να βολεύει τρεις τουλάχιστον νομούς, γιατί η Φλόρινα, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να καλυφθεί από ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι το της Πτολεμαϊδας, θα μπορούσαμε να υποδείξουμε ακόμη και τον χώρο και να γίνει ακόμη πιο δυνατό το αίτημα για ένα μεγάλο νοσοκομείο. Όλοι μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε όταν ξεκινήσει η κουβέντα για την ανάγκη να γίνει το νέο νοσοκομείο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη. Η Καστοριά χρειάζεται, ο Καστοριανός χρειάζεται ένα νοσοκομείο να απευθύνεται πέρα από τις πρώτες ανάγκες που μπορεί να βοηθήσει κάποιος και τις πιο σοβαρές σας περιπτώσεις. Χρειάζονται όλη η περιφέρεια, χρειάζεται ένα νοσοκομείο αναφοράς με περιφερειακή διάσταση που να εξυπηρετήσει την περιφέρεια. Ακριβώς αυτό, με περιφερειακή διάσταση το βάζετε. Γιατί σε πολύ υπάρχουν, πάρα πολλά περιστατικά που φεύγουν προς τα Γιάννα. Δηλαδή, όταν το νοσοκομείο των Γρεβενών δεν εξυπηρετεί τους γρεβενιώτες, όπου, γιατί είπατε προηγουμένως, και το μεγαλύτερο ποσοστό πάει προς τα Γιάννα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας... Και προς Γιάννα και προς Θεσσαλονίκη. Γιατί η Δυτική Μακεδονία να φεύγει σε νοσοκομεία Ιωαννίνων, λοιπόν, και Θεσσαλονίκη. Και μετά είμαστε έχουμε όλη τη διάθεση να ασχοληθούμε. Τώρα, αν θα είναι 2 χιλιόμετρα εκεί και 2 χιλιόμετρα παραπέρα, είναι το τελευταίο, νομίζω, που θα μας απασχολήσει. Πρώτα πρέπει να έχει την χωροταξία που πρέπει, που επιτάσσουν οι κοινοτικές προδιαγραφές, οι ανάγκες της περιοχής, και μετά από εκεί πέρα να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ πάντως
και γιατί ίσως έχει παρεξηγηθεί, γιατί μπήκε στη δημόσια αντιπαράθεση το Ποδοσάκι νοσοκομείο. Ναι. Δεν έχω κάτι με το Ποδοσάκι νοσοκομείο. Ναι, χαρά είναι το νοσοκομείο. Εξυπηρετεί είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο αυτή την ναι, ώρα. Ναι, εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών της Εορδέας και κάποιες από τη Φλόρινα. Δεν εξυπηρετεί όμως τις ανάγκες των Κοζανητών, του Δήμου Σερβίων ή του Δήμου Βοϊού. Έτσι, ή ακόμα και τη Καστοριά που έρχονται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Ναι. Μια χαρά το έχουν το κτίριο. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Ό,τι έγινε, αλλά και ο δημότης της Κοζάνης απαιτεί να έχει τα ίδια δικαιώματα στο θέμα της υγείας όπως και κάποιες άλλες περιοχές. Όπως και ο δημότης Καστοριάς και ο δημότης Γρεβενών. Ναι. Ακριβώς. Εγώ τώρα μιλάω ως εκπρόσωπος της περιοχής. Στην οποία είστε αντιδήμαρχος. Σωστό. Εννοείται. Το λέω αυτό όμως επειδή διατελέσατε και αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών. Έχετε ένα πνεύμα έτσι περιφερειακό, περιφερειακής συνείδησης τέλος πάντων. Ναι, και από εκεί προέκυψε η ανάγκη ότι όλη η περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας χρήζει ενός νοσοκομείου που θα παρέχει αρχικά μια περιφερειακή διάσταση και μετά να συζητήσουμε και το επόμενο βήμα, γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε, να λέμε μεγάλα λόγια από τώρα ότι θα πάμε για πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Μακάρι να πάμε για πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και να σας πω, είμαστε από τις λίγες περιοχές σαν περιφέρεια που δεν έχουμε κάτι ανάλογο. Τα Γιάννενα είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Ναι, έχει πανεπιστημιακό στα Γιάννενα. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι στην Κρήτη. Η Θράκη έχει. Η Πάτρα έχει. Η Κρήτη έχει. Δηλαδή για ποιο λόγο. Η Θεσσαλία έχει στη Λάρισα. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην διεκδικήσουμε κι εμείς στις μέρες μας και ειδικά στα προβλήματα που θα προκύπτουν και με την μεταλλευτική περίοδο. Το θέτουμε στο τραπέζι και αυτό. Όλα πρέπει να τα συζητήσουμε. Και όλα πρέπει να τα συζητήσουμε με ένα πνεύμα, επαναλαμβάνω, περιφερειακής βάσης, διότι και αυτά που υπάρχει πάντα η άποψη, Κοζάνη πάλι. Και πού θα βρεθούν τα χρήματα κτλ. Ναι. Εγώ αυτά τα θεωρώ λεπτομέρειες. Με την έννοια ότι έχουν γίνει δομές, υποδομές μάλλον στην πόλη της Κοζάνης, στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, που δεν ήταν στη δικαιοδοσία της περιφέρειας ή του Δήμου. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο ήταν στη δικαιοδοσία του Δήμου και της περιφέρειας. Δεν χρηματοδοτήθηκε το ΠΕΦ, το Πανεπιστήμιο, το κτίριο στην Κοζάνη. Δεν χρηματοδοτούνται άλλα έργα που ανήκουν στο Υπουργείο Μεταφορών ή κάπου αλλού. Βεβαίως χρηματοδοτούνται. Η ανάγκη φέρει και μπορούν να βρεθούν χρήματα, όπως έχουν γίνει και το νοσοκομείο στη Λευκάδα και το νοσοκομείο στην Χαλκίδα. Όλα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από ΕΣΠΑ. Δεν χρηματοδοτήθηκε από κάπου αλλού. Άρα το θεωρώ ως επιχείρημα από κάποιους που προσπαθούν μόνο και μόνο να αμφισβητήσουν. Μήπως όμως, κύριε Σημαδράκο, αυτό που συμβαίνει στους δύο νομούς μας όμως, μήπως είναι ευκαιρία πραγματικά και να το εκμεταλλευτούμε με όποια έννοια θέλετε για το καλύτερο δικό μας αύριο, των δύο περιοχών μας. Το ζήτημα της δημόσιας υγείας με τα προβλήματα που υπάρχει, πέρα από τον υπερβάλλον ζήλων που έχουν το προσωπικό, ξαναπαναλαμβάνω, και αξίζουν συγχαρητήρια, φάνηκε τώρα. Δεν φάνηκε. Φάνηκε. Mm. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στα δύο νοσοκομεία. Και τις Καστοριές και τις Κοζάνες. Δηλαδή τι να πούμε, ότι δεν δημιουργήσει πρόβλημα. Φάνηκε το ζήτημα. Και ευτυχώς που έχουν ληφθεί, έτσι και από την κυβέρνηση, αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και έχει περιοριστεί και είμαστε πάρα πολύ καλά σε επίπεδο σε επίπεδο κρουσμάτων. Άρα λοιπόν έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν είναι ένα πυροτέχνημα και προκαλώ όλους τους αιρετούς. Όλους τους αιρετούς, είτε στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε στο δεύτερο, είτε τους βουλευτές, να βγουν και να τοποθετηθούν δημόσια. Υπάρχει δημόσιος λόγος. Εγώ έχω το θάρρος της γνώμης και βγαίνω και τοποθετούμε. Και λέω ότι σύμφωνα με αυτά και με αυτά και με αυτά, προτείνω ένα νέο σύγχρονο νοσοκομείο που θα έχει μια περιφερειακή διάσταση. Ας βγει οποιοδήποτε, όποιος θέλει, στο δημόσιο λόγο να εκφραστεί και να πει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ένα νέο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Με επιχειρήματα, όχι με άναρθρες κραυγές και με κάποια σχόλια ανώνυμα, να βγει να τοποθετηθεί δημόσια. Να το βάζουμε Κοζάνη, Παύλα, Γρεβενά, Παύλα, Καστοριά.
Όχι, εγώ δεν θα. Και να του λέει και να μην, και να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Ναι. Είμαι ξεκάθαρος για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ειδικοί που θα κρίνουν που θα γίνει. Ωραία. Το θέμα είναι να συζητηθεί. Και η ανάγκη για πάντως, ένα νέο σύστημα νοσοκομείο με περιφερειακή διάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό, πρέπει να έχει σημείο αναφορά στην πόλη της Κοζάνης. Λοιπόν, κρατάω αυτό που σας είπα. Πρέπει να έχει σημείο αναφορά στην πόλη της Κοζάνης. Ωραία. Αλλά να το πω για να μην γίνει καμία παρερμηνία. Να έχει σημείο αναφορά στην πόλη της Κοζάνης και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους γείτονες νομούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σημαντράπου, εγώ θέλω να σας ευχαριστώ. Πιστεύω να καταλάβατε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για χαρά. Και εγώ ευχαριστώ. Για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Για χαρά. Αυτά λοιπόν γίνονται. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.